Πάμε στον κύριο Τζικαλάγια που έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Τζικαλάγια, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Μετζούλη. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Καιρό έχουμε να τα πούμε οι δυο μας. Θα τα πούμε τώρα. Μέσα από τις δημοφιλείς συχνότητές σας. Θα τα πούμε όμως τώρα, γιατί ήρθε η ώρα σας. Από τις αντένες σας. Ναι, ακριβώς. Ήρθε η ώρα τώρα, εκτός του Γιάννη Βαλαώρα, και η δική σας άραγε. Γιατί εδώ ακούμε διάφορα πράγματα, κύριε Τζικαλάγια. Νομίζω δεν είναι αυτό το θέμα που πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είχαμε τα ξέρουμε πριν τρεις μέρες εκλογές. Πάμε, κύριε. Χάνουμε χρόνο, κύριε Τζικαλάγια. Χάνουμε χρόνο. Είχαμε μια σημαντική πολιτική αλλαγή. Εντάξει, μετά από τρεις εκλογικές νίκες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Τον Ιούνιο του 2014, τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Πάμε. Είχαμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή που την περιμέναμε εμείς, βέβαια. Δεν την περιμέναμε ίσως αυτήν την έκταση. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας λίγες μέρες πριν είχε πει ότι αυτές οι εκλογές θα είναι ψήφος εμπιστοσύνη προς το έργο της κυβέρνησής του των τελευταίων ημερών, και αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο ελληνικός λαός, οι πολίτες αποδοκίμασαν αυτή την πολιτική. Αλλά από την άλλη μεριά ακουμπάνε με αισιοδοξία, με σιγουριά στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά στην ηγετική προσωπικότητα του Προέδρου μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, που εμείς που τον πιστέψαμε από την αρχή, τότε που είχαμε συμβάλει στην εκλογή. Μισό λεπτό, και τι είπατε? Εμείς που τον πιστέψαμε από την αρχή. Υπάρχουν εμείς και κάποιοι άλλοι που τον πίστεψαν στην πορεία? Τώρα όλοι τον πιστεύουν στην πορεία και πολύ καλά κάνουν. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα μήνυμα, πρώτο μήνυμα. Επειδή είμαστε πολύ λίγοι αυτοί που ήμασταν μαζί του, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και είμαστε σίγουροι ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη θα καταγραφεί με πολύ καλά γράμματα. Πρώτη δήλωση Τζικαλάγια. Πρώτη πιστέψαμε το Μητσοτάκη, όχι σαν κάποιους άλλους. Δεύτερον. Δεν χρειάζεται να βάζουμε τέτοια σημεία τη στίχη. Πώς δεν θα βάλουμε, κύριε Τζικαλάγια, με θα ρέοντα βάλουμε πολιτικό λόγο, με οριμότητα. Κάναμε σκληρή δουλειά, ναι, και τώρα που μας επιβραβεύει ο ελληνικός λαός, πρέπει να δείξουμε σεμνότητα. Όχι πανηγυρισμούς, όχι κορναρίσματα που υπήρχαν παλιά, όχι σε καμιά περίπτωση ρεβασισμοί. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί έχουμε όμως πολλή δουλειά να κάνουμε. Ωραία, κάνω μια και μου το πήγα τις εκλογές. Για τις περιφερειακές έχετε κανένα σχόλιο? Οι περιφερειακές εκλογές έφεραν ένα αποτέλεσμα πολύ καλύτερο από αυτό που περιμέναμε. Ξέραμε ότι ο κύριος Κασαπίδης έχει πολύ μεγάλη αποδοχή, ότι ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα όχι μόνο στην Κοζάνη που ήταν 15 χρόνια βουλευτής, αλλά σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Γνώστης, έντιμος, μετριοπαθής. Πολύ ωραία. Και βγήκε από την πρώτη. Επιβραβεύθηκε και βγήκε την πρώτη, κάτι που δεν ήταν βέβαιο. Ήταν βέβαιη η τελική του επικράτηση, αλλά αφού ήρθε και από την πρώτη, ακόμα καλύτερα, γιατί έχει πλειοψηφία στο νέο περιφερειακό σύμβουλο. Είπατε, ο Κασαπίδης έχει μεγάλη δυναμική. Τοπικά είδατε και ποιος έχει άλλη δυναμική? Τοπικά νομίζω πήγαμε πάρα πολύ καλά και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Μάλιστα. Ξεχωρίσατε κάτι για το τοπικό? Έχετε κάτι να προσθέσετε? Ήταν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Χρόνια είχαμε να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ξέρω ότι θέλετε να πείτε ότι πραγματικά ο κύριος Αβόπουλος πρότευσε με πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή έκανε σχεδόν double score, όπως λέμε, από τον δεύτερο και τους επόμενους εκλεγέντες, νομίζω τέσσερις, και οι οποίοι ήταν σχετικά κοντά ο ένας με τον άλλο. Και αυτό το double score άνοιξε άλλη συζήτηση τώρα, κύριε Τζικαλάγια. Γιατί απόψε το βράδυ, λέει ο κύριος Μιχαηλίδης, εκτός των άλλων θα συζητηθούν και δύο ονόματα, Γρηγοριάδης και Σαββόπουλος τώρα. Να σας πω, κύριε Νατσούλη, όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια δεν με αφορούν καθόλου. Εγώ κάνω αυτό που σας είναι. Σας αφορά αυτό που είπε πίσω? Κύριε Τζικαλάγια, ακούστε με λίγο. Ρωτήσαμε τον κύριο Μιχαηλίδη ένα ψηφοδέλτιο, μια και θα συζητηθούν ιδιαίτερα για τους διαφορετικούς λόγους αυτά τα ονόματα απόψε το βράδυ στην ΟΔΕ. Ένα ψηφοδέλτιο με Αντωνίου, Γρηγοριάδη, Σαββόπουλο και Κανδύλη Ινάτσιου, πώς θα το έκρινε? Και μας είπε ότι θα ήταν ένα εκρηκτικό ψηφοδέλτιο. Δεν θα σχολιάσω δημόσια απόψεις συναδέλφων. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει όποια θέση θέλει. Εμένα που είμαι ο πρώην βουλευτής του κόμματος, όλα τα στελέχη τα θεωρώ άξια. Που πολιτεύτηκα την προηγούμενη φορά και ήρθα δεύτερος πίσω από την κυρία Αντωνίου, σχετικά κοντά. Ο τρίτος και ο τέταρτος που ήταν αρκετά πιο πίσω
ανακοίνωσαν από τότε δεν επιθυμούν να συνεχίσουν την κεντρική πολιτική σκηνή. Όλα αυτά τα χρόνια έχω έντονη πολιτική δραστηριότητα. Παίρνω θέση σε όλα τα ζητήματα. Έκανα ουσιαστική και δομική αντοπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση και τους τοπικούς του εκπροσώπους στην Καστοριά. Έκανα πολλές πολιτικές εκδηλώσεις, 6-4 ήταν τον προηγούμενο χρόνο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θεωρώ ότι είμαι έμπειρος και όριμος πολιτικά τόσο που να μπορώ να σηκώσω το βάρος τα προβλήματα που έχει ο νομός την επομένη των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Από εκεί και πέρα η σύνθεση του ψηφοδελτίου είναι αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος, όπως ξέρουμε και όπως κάθε φορά ψηφίζουμε στο συνέδριό μας. Επομένως σε λίγες μέρες πιστεύω σε πολύ όσο γίνεται λιγότερα θα ήταν λιγότερα καλύτερα. Μέχρι τη Δευτέρα όλους. Λέει ο κ. Μιχαλίδης θα έχει ανακοινωθεί. Σας λέω λοιπόν ότι κανονικά έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί και νωρίτερα, αυτό έλεγα πάντοτε. Αυτό, εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το πολιτικό μου γραφείο, το οποίο είναι στημένο από τότε που ήμουν βουλευτής και συνέχισε να υπάρχει. Όντως σας πήραμε στο πολιτικό σας γραφείο τηλέφωνο, το επιβεβαιώνω. Θέλω να πω ότι δεν σταμάτησα να κινούμε πολιτικά. Αισθάνομαι το βάρος που μπορεί να μου επιμεριστεί μετά τις εκλογές, επομένως περιμένουμε φυσικά τις ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων, τότε ξεκινάει επίσημα ο προεκλογικός αγώνας, αυτό ισχύει κάποιες με την επίσημη ανακοίνωση των ονομάτων. Απλώς σας λέω πώς πορεύομαι εγώ αυτό το διάστημα και θέλω να πω ότι οι πολίτες θα κριθούν να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο βουλευτής που θα τους εκπροσωπήσει. Στη Βουλή, δηλαδή, ο βουλευτής ο κυβερνητικός φέρει τεράστιο βάρος, τεράστια ευθύνη για το τι κάνει η κυβέρνηση στο νομό του. Επομένως, αυτός που θα επιλεγεί πρέπει να έχει γνώσεις, να έχει εμπειρίες, να ξέρει την πολιτική πολύ καλά, γιατί δεν θα υπάρχει καιρός λοιπόν, και χάσιμο. Θα πρέπει να πιάσει δουλειά από την πρώτη μέρα. Να ρωτήσουμε το εξής. Αν είστε υποψήφιος βουλευτής, γιατί ας ξεκινήσουμε από αυτό, αυτό έχουμε μπροστά μας προς στιγμή και μετά θα δούμε ποιος θα βγει. Αν είστε λοιπόν υποψήφιος βουλευτής, νομίζω ότι όλα θα είναι καλά για σας, θα κάνετε τον αγώνα σας. Αν δεν είστε σε αυτή την περίπτωση, τι κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε. Προετοιμάζομαι, γιατί για μένα τώρα αυτή θα είναι η εκλογική μάχη που θέλω να την κερδίσω, που πιστεύω ότι δικαιούμαι να την κερδίσω. Οι συμπολίτες μου θα αποφασίσουν αν πρέπει να γίνει αυτό. Εγώ προσωπικά. Ναι, προϋπόθεση είναι όμως να ενταχθείτε στη λίστα, κύριε Τσικαλάκη. Πρωτίστως τώρα κοιτάμε ποιοι θα είναι. Τώρα, κοιτάξτε, τι να σας πω τώρα. Εννοείται ότι πάντοτε έχω κάνει και βουλευτής. Όσον αφορά τον εκλογικό αγώνα, έχουν ένα πλεονέκτημα η ενεργεία βουλευτές οι οποίοι είναι στημένοι, όπως λέμε, δηλαδή έχουν το πολιτικό τους γραφείο, έχουν τους συνεργάτες. Εγώ έχοντας την εμπειρία τη βουλευτική, όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησα καθόλου την πολιτική δραστηριότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχω πάρει θέση για όλα τα θέματα που οι θέσεις μου πολλές φορές δεν είναι τόσο. Δεν ρωτάω ακριβώς αυτό, κύριε Τσικαλάκη. Λέω στην περίπτωση. Άρα λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Για μένα δεν θα υπάρχει επόμενη φορά. Αυτή τη φορά λοιπόν θέλω και πιστεύω ότι θα εκλεγώ βουλευτής. Ναι, επομένως, δεν εκλεγώ έστω και για μια ψήφο, δεν θα ξαναπολιτευτώ σε βουλευτικές εκλογές. Κύριε Τσικαλάκη, όμως δεν ρωτάω αυτό. Αν δεν μπείτε στη λίστα, αν δεν είστε υποψήφιος βουλευτής τελικά, εκεί τι κάνετε, αυτό ρωτάω. Θα σεβαστώ την όποια απόφαση και θα εργαστώ για αυτό που κάνω τόσα χρόνια, δηλαδή για να πάει καλά ο τόπος μου. Και ο τόπος θα πάει φυσικά καλά με Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Εσείς από τη μεριά σας είστε βέβαιος ότι θα ενταχθείτε σε αυτήν την περίφημη λίστα των υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας? Έχετε από κάπου διαβεβαιώσεις? Αυτό δεν μπορώ να το πω δημόσια, αλλά όλα αυτά που σας λέω τόσα χρόνια, όλα αυτά που σας λέω αυτό το διάστημα, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς μου, του ενδιαφέροντος μου να είμαι στο ψηφοδέλτιο είναι, σύντομα να τα ξαναπώ, ότι στις προηγούμενες εκλογές ήμουν δεύτερος κοντά στην κυρία Αντωνίου, ο τρίτος και ο τέταρτος ήταν αρκετά πίσω και οικειοθελώς από την επομένη των εκλογών είπαν ότι δεν θα ξαναπολιτευθούν. Επομένως, η ανανέωση την οποία τη χρειαζόμαστε όλοι, την επιζητούμε, ούτως ή άλλως γίνεται αφού θα είναι σίγουρα δύο καινούργοι που δεν ήταν ποτέ υποψήφιοι βουλευτές. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αυτά τα δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα και την Καστοριά είχα έντονη πολιτική δραστηριότητα. Δεν σταμάτησα καθόλου σε όλα τα θέματα, εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά. Άρα λοιπόν έχω μια πολύ καλή επαφή με τους πολίτες και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που
περιμένει την ώρα που θα, θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια, περιμέναν και νωρίτερα να γίνουν εκλογές, για να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και μια μεγάλη μερίδα από αυτούς να σταυρώσουν εμένα. Και τρίτον σας λέω, η επιλογή που έκανα που δικαιώθηκε, δηλαδή ότι πίστεψα από την αρχή στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, τότε που λίγοι τον πίστευαν, και λέω δικαιώθηκα, όχι δικαιώθηκα εγώ που η επιλογή μου έγινε πρόεδρος του κόμματος. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μέσα σε 3,5 χρόνια έφερε τη Νέα Δημοκρατία, όχι απλώς πρώτο κόμμα. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης δεν έγινε ούτε με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 85 που έχασε η Νέα Δημοκρατία δεύτερη φορά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής που έχασε το 2000 από τον Κώστα Σιμίτη. Θέλω να σας πω, είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος της επιτυχίας και οφείλεται στην προσπάθεια και στις ικανότητες του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Με όλα αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, θεωρώ δηλαδή ότι θα είμαι υποψήφιος βουλευτής από τη στιγμή που το επιθυμώ. Μόνο αν δεν το επιθυμούσα δεν θα ήμουν, και νομίζω υπάρχει χημεία και πρόσβαση στον πρόεδρο και αυτό θα εκτιμηθεί. Και ότι αν γινόταν κάτι αντίθετο θα ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι η μη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά θα ήταν μεγάλη έκπληξη. Η μη συμμετοχή μου. Κοιτάξτε, να σας πω, στην πολιτική, αυτό το είπα, στην πολιτική λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι πολλές φορές γίνονται αδικίες, έτσι, αδικίες γίνονται. Και η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει αδικίες. Ατιμίες γίνονται δύσκολα. Και οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα οι Μητσοτάκηδες, να ξέρετε, σας το λέω αυτό επειδή ξέρω τη διαδρομή του Μητσοτακέγκου από τα παλιά χρόνια, ατιμίες δεν κάνουν ποτέ. Και ειδικά δεν ξεχνούν τους ανθρώπους που ήταν μαζί τους στα δύσκολα. Ποτέ δεν το ξεχνούν. Ιδιαίτερα όταν ξέρουν ότι έχουν άμεση επαφή με την κοινωνία. Αυτό έχω να καταθέσω και τίποτα περισσότερο. Και εσείς οι παλιοί Σαμαρικοί για το Μητσοτάκη φύγατε όμως και κάνατε την άνοιξη. Κοιτάξτε, τώρα κύριε Νατσούλη, κάνετε σπέκουλα. Εγώ για ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, είχε κόστος προσωπικό πολιτικό σύνταγμα. Αυτό το ξέρουμε. Έτσι. Και πάνω σε αυτό που το λέτε, ο Σαμαράς που είχε φύγει τότε από τη Νέα Δημοκρατία, τον δικαίωσαν πάνω απ' όλα οι νεοδημοκράτες και ο ελληνικός λαός που τον έκαναν πρωθυπουργό της Ελλάδας. Αυτό είναι ίδιο παρά την τότε δήλωση του ιδίου ότι δεν θα επέστρεφα στη Νέα Δημοκρατία ούτε ως αρχηγός. Και θέλω να σας πω λοιπόν, ότι έχω πάρα πολύ καλή σχέση και με τον κύριο Σαμαρά, και ο κύριος Σαμαράς είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο του κόμματος. Φαίνεται. Λοιπόν, όλα συντελούν. Η καραμαλική πλευρά δεν φαίνεται τώρα σου πολύ μαζί του, ναι. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, σαφώς και σας ξαναλέω ότι το ψηφοδέλτιο ισχύει, για να μην παραξηγηθώ, από την ημερομηνία, από την ώρα που θα ανακοινωθεί επίσημα. Μπορείτε να μου κάνετε μια πρόβλεψη, κύριε Τσικαλάκια? Δεν θέλω να κάνω καμία πρόβλεψη. Δεν με αφορά. Παρά το ότι είχα τη δυνατότητα, θέλω να σας πω, δεν ανακατεύτηκα καθόλου να πω ποιος να μπει και ποιος να μην μπει. Κάτι που το κάνουν άλλοι, να είστε βέβαιος γι' αυτό. Άλλο είναι ωραίο. Πάρα πολύ κακό. Κρατάτε, γιατί ο κύριος Τσικαλάκιας μας δίνει βομβαρδισμό από ατάκες ωραίες. Ναι. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν, κύριε Τσικαλάκια, συνυποψηφοί σας ή ενδιαφερόμενοι? Δεν φτάνουν αυτά που λέμε. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι νιώθω τόσο όριμος και έμπειρος και έτοιμος που πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή για το να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στον ομό Καστοριάς, και εγώ προσωπικά αισιοδοξώ ότι θα είμαι πρώτος στην επιλογή των συμπολιτών μου. Αυτό μένει να αποδειχθεί στις κάλπες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεδομένη είναι μόνο και ισχυρή η θέληση του λαού, των πολιτών. Αυτή είναι η άποψή μου. Επειδή έχουμε υποφέρει παλιότερα από παρεμβάσεις και ονοματολογίες και τέτοια, εγώ και τώρα που μου δίνεται η δυνατότητα να το κάνω, δεν το έκανα για κανέναν. Σε άλλα θέματα, σε άλλες φάσεις, έχω πει την άποψή μου όπου και όταν μου ζητήθηκε. Ποτέ δεν επιδίωξα να διαμορφώσω, πόσο μάλλον να συνδιαμορφώσω κάτι. Επειδή το λέτε και το επαναλαμβάνετε αυτό το τελευταίο αρκετές φορές τώρα, αυτό το τελευταίο, παρατηρείτε κάποια πράγματα, να τα βάλω εντός εισαγωγικών, ύποπτα στο παρασκήνιο τοπικά? Όχι, ναι, αυτά είναι στα πλαίσια της της πολιτικής, λογικό είναι είναι θεμητή κάθε φιλοδοξία, κάθε πολιτικού ανδρός ή πολιτική γυναικός,
να επιθυμεί κάτι για τον εαυτό του, να θεωρεί ότι μπορεί να. Όλα αξιολογούνται όσον αφορά τα κόμματα από τα όργανα των κομμάτων. Ναι. Αλλά κυριότερος κριτής είναι οι πολίτες. Ναι. Εγώ πάντα ξέρετε πολύ καλά ότι η δύναμή μου είναι στον απλό στον καθημερινό πολίτη και στην επαφή που έχω με αυτόν. Σήμερα το βράδυ θα πάτε στην συνεδρία στην έκτακτη της ΝΟΔΕ. Εάν είναι κλειστή συνεδρίαση δηλαδή του οργάνου που λέγεται ΝΟΔΕ και δεν θα πάω αν δεν προσκληθώ, αλλά ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ φαντάζομαι αν πάτε δεν θα σπουν περάστε έξω ανοιχτές, ανοιχτές ΝΟΔΕ κύριε Τζικαλάκη, και ότι αν προσκληθώ θα πάω. Αν πάτε δεν θα σας πει κανένας περάστε έξω κύριε Τζικαλάκη, δηλαδή φαντάζομαι. Όχι, θέλω να πω ότι δεν προβλέπεται να, εάν είναι να είναι η συνεδρία σε αυτών που αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Διοικούσης Επιτροπής, δεν έχω κανένα λόγο να πάω χωρίς πρόσκληση. Όπως είναι και πάρα πολλοί άλλοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι να πολιτευτούν, δεν είναι κάποιος μέλος της Νομαρχιακής Διοικούσης Επιτροπής, αλλά είναι τα κομματικά στελέχη που είναι εκεί. Και αυτοί που θα παραστούμε όλοι εφόσον προσκληθούμε, και αυτοί που επιθυμούν να παραστούν. Λογικά μπορεί να γίνει και αυτό, γιατί δεν είναι απίθανο να γίνει και αυτό. Λογικά μπορεί να γίνει και αυτό. Δεν ξέρω. Φυσικά και τα τοπικά όργανα πρέπει να ακούν τον παλμό της κοινωνίας. Λογικά πρέπει να γίνει αυτό και για πολλούς λόγους, κύριε Τζικαλάκη. Πρώτον, για να βληθούν τυχόν στεναχώριες πικρίες από την ανακοίνωση της και ίσως προηγηθεί κιόλας αυτή μια τέτοιου είδους συνάντηση. Καταλαβαίνετε, πάντα ανθρώπινα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα είναι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι και θα υπάρξουν άνθρωποι που θα είναι συστηματικά. Ανάλογα ο καθένας που έχει βάλει τον πύχη. Πολλές φορές μπορεί κανείς να βάλει τον πύχη πολύ ψηλότερα από όσο είναι τον πόητο, ας πούμε, και να εντάξει, να, έτσι. Μερικές φορές μπορεί κάποιος να νομίζει ότι ήδη είναι πάνω από τον πύχη. Καλά είναι κανείς να είναι μετρημένος. Να έχουμε την αίσθηση του μέτρου. Τουλάχιστον 15 ατάκες μας δώσετε, κύριε Τζικαλάκια. Πολύ ωραία πράγματα σήμερα στην εκπομπή μας. Δεν θα ξέρω τι να πρωτοβάλλω. Αν θέλετε να μπορείτε να με καλείτε συχνότερα για να, για να λέτε αν είστε τώρα υποψήφιος, θα είστε εδώ μαζί μας. Θα κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Πολύ ωραία συζήτηση. Να πιστεύω ότι θα έχουμε το χρόνο όσο μας επιτρέπουν οι νόμοι. Οι νόμοι, ακριβώς. Να το κάνουμε αυτό. Πάντως, απόλυτα. Σας το διαβεβαιώνω και στο υπόσχομαι. Να ξαναμεταφέρω στους πολίτες ότι και σε μια ανάρτηση που έκανα σήμερα είναι ότι είμαι έτοιμος για την επόμενη κάνατε μέρα. Κάνατε προχθές μια ανάρτηση αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Ακριβώς την ίδια την έκανα και σήμερα που είπα σαν σύνθημα επόμενη μέρα. Δηλαδή, είμαι έτοιμος για την επόμενη μέρα. Δεν ξαναβρέθηκα στη θέση του να είμαι κυβερνητικός βουλευτής και έχω ρημάσει περισσότερο από ότι ήμουν πριν 10 χρόνια, τότε που ήμουν 48-49 χρονών, τώρα έχω άλλα 10 από πάνω, αλλά τώρα είμαι ακόμα πιο όμοιρο. Τα χρόνια που πέρασαν μου προσθέσαν εμπειρίες και βιώματα. Ξέρω ποια είναι η πραγματική κατάσταση και ξέρω ότι ποιες είναι οι ρεαλιστικές δυνατότητες για την περιοχή μας. Από την άλλη μεριά έχω δείξει ότι έχω την αποφασιστικότητα, έχω το σθένος, έχω τα κότσια, αυτά που δικαιούμαστε να τα παίρνουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και ιδιαίτερα τώρα που η Καστοριά ξαναδείχνει ότι εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία σε μεγαλύτερα ποσοστά, που δεν είναι βέβαια μόνο αυτά, αυτό είναι το συνέστημα. Η ουσία είναι ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει με μπροστάρι τον επόμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δίπλα του τον αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους του νομού να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας, γιατί ίσως 2 χρόνια μετά δεν θα μιλάμε, θα είναι σαν να βρισκόμαστε στο Ανθυρό, στο Σπήλιο, στην Πολυκέρασο, στην Ερημιά. Έτσι θα γίνει και ο υπόλοιπος νομός και γι' αυτό θα αγωνιστούμε να αποτρέψουμε και να επανααποκτήσουμε αυτά που έχουμε χάσει. Ωραία. Κύριε Τζικαλάκη, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σπιντάτη αλλά ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Καλή σας ημέρα, καλό αγώνα και σε εσάς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ.